περίπου 2 λεπτά δραματικά τη αναμέτρηση φέκα από όλο Σταυρούπολη στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Παιχνίδι που βλέπετε αποκλειστικά και μόνο από το Corfu TV βεβαίω. Είτε μα βλέπετε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Γιάννη Σαλαμάνο κοντά μα, ένα άνθρωπο του αθλήματο και του χώρου και του φέκα βεβαίω. Παρακολουθούμε μαζί όπω και με τα υπόλοιπα παιδιά τη ομάδα το παιχνίδι αυτό. Λίγο νωρίτερα έπαιξαν οι άντρε του φέκα. Τώρα παρακολουθούν και εμψυχώνουν τι γυναίκε του φέκα. Πόσο δύσκολη είναι η μπάλα αυτά τα τελευταία λεπτά. Ακριβώς. Βλέπουμε λάθη πολλά. Πολύ μεγάλα λάθη, όπως είπαμε πριν, είναι από την πίεση, από τους παλμούς αυτά τα λάθη. Βλέπουμε πιο σκληρή άμυνα, βλέπουμε πιο δυνατά γκολ, πιο δυνατές πάσες. Τα πάντα είναι τώρα αυτά τα κρίσιμα λεπτά που παίζουμε όλα για όλα. Πάμε να δούμε την επίθεση. Πρωτοψάλτη, Ντάλα, Ιωάννου, Μάμαλου. Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις η γυναική ομάδα του ΦΕΚΑ στην Α2 εθνική κατηγορία. Πρώτη αγωνιστική, συγκλονιστικό παιχνίδι, συγκλονιστικό τελευταίο γκολ. 23-22. Σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει η νίκη. Το πάλεψαν τα κορίτσια παρότι ήταν και πίσω στο σκορ και με 4 και με 5 γκολ. Εξαιρετική αρχή. Το καλύτερο ξεκίνημα. Τα είπατε εσείς όλα. Όχι μόνο εξαιρετική αρχή. Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη για ψυχολογικούς λόγους στα κορίτσια. Είμαι σίγουρος θα το ευχαριστηθούν πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίος ο αγώνας και οι εικόνες ευχαριστήσανε, φαντάζομαι, τους θεατές. Οπωσδήποτε, όπως είπατε, δεν είναι μόνο η νίκη, είναι ο αγώνας. Και είδαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε κοπέλες. Μας μένει η προσπάθεια. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βελτιωθούμε και στη συνέχεια. Και να είναι 9 η ώρα ο κόσμος στο κλειστό γυμναστήριο Σάββατο βράδυ και να χειροκροτεί και να παραμένει και να εθαρρύνει, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Πολύ έτσι, σημαντικό. Ήταν μια δύσκολη αγωνιστική μέρα σήμερα. Δεν είναι αγώνας αντρών, είναι αγώνας γυναικών. Και αποκτάει μια ιδιαίτερη σημασία και έχουν όλη υποχρέωση να υποστηρίξουν τον γυναικείο αθλητισμό και μάλιστα πολύ περισσότερο σε ομαδικά σπορ, που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο. Εμείς κάνουμε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα, νεανικότατη, αθλητικότατη. Οπωσδήποτε η νίκη τη χρειαζόμαστε για ψυχολογικούς λόγους, όμως δεν αγωνιζόμαστε μόνο για την νίκη, αγωνιζόμαστε για τον αγώνα, για την προσπάθεια. Εισπράττουμε καθημερινά την προσπάθειά μας και στις προπονήσεις και δίνουμε συνέχεια μαθήματα ζωής που πιστεύω για τα καινούρια κορίτσια αλλά και τα μεγαλύτερα με την παρουσία τους και την ομαδικότητά τους. Δίνουν ένα πολύ ωραίο σύνολο. Πάντω από την πρώτη αγωνιστική ότι το γλυκό έχει δέσει. Έτσι, δηλαδή τα κορίτσια που έχουν έρθει, οι παίχτες που έχουν παραμείνει. Ωραία εμφάνιση, πολύ δεμένη ομάδα. Παίζει μεγάλο ρόλο ο συναισθηματικός τομέας. Για να μάθεις κάτι πρέπει να ενεργοποιηθείς συναισθηματικά. Όταν δεν υπάρχει συνέστημα σε οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορεί να δέσει, όπως είπατε, το γλυκό. Όπου υπάρχει συνέστημα πάνε καλά τα πράγματα. Όλες οι δουλειές πάνε μια χαρά. Ωραία, καλό ξεκίνημα, το καλύτερο ξεκίνημα λοιπόν. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Τώρα Νικολέτα, Τέτα θα την πω, γιατί όλοι Τέτα τη φωνάζουν. Ιωάννου κοντά μας, νομίζω ότι σήμερα στο πρώτο παιχνίδι με το οποίο ξεκίνησε, στο οποίο ξεκίνησε με το δεξίο ΦΕΚΑ στην πρεμιέρα της Α2, βοήθησαν όλα τα κορίτσια. Μου έκανε εντύπωση που στην πρώτη αγωνιστική είδα ένα ωραίο δέσιμο και μια ομοιογένεια στην ομάδα, παρότι είστε κάποιες παίχτες που έχετε έρθει τώρα και έμοιαζε σαν να είσαστε μαζί χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό νιώσαμε κι εμείς. Άμα δεν είχαμε και το άγχος, θα ήταν πολύ καλύτερα. Πιστεύω παιχνίδι με το παιχνίδι θα δένουμε καλύτερα με όλα τα κορίτσια. Δώσαμε όλο τον καλύτερό μας αυτό. Σίγουρα δεν είναι αυτός. Αλλά θα το παλέψουμε. Βρεθήκατε να είστε και πίσω στο σκορ και με κάποια τέρματα. Καταφέρατε και σοφαρίσατε το τελευταίο γκολ. Δραματικό. Τι ωραίο παιχνίδι, ε! Αυτό ήταν το καλό. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Νομίζω ότι παρόλο που ήμασταν πίσω στο σκορ, που δεν κάναμε μια τόσο καλή εμφάνιση, καταφέραμε, δείξαμε το στένος, το γυρίσαμε το παιχνίδι. Οπότε, εφόσον όταν είσαι πίσω στο σκορ, έχεις την ψυχή να το γυρίσεις. Όταν θα έχεις καλύτερη ψυχολογία, σίγουρα τα παιχνίδια θα είναι πολύ καλύτερα. Θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Είναι Σάββατο βράδυ. Είναι 9 η ώρα το βράδυ και ο κόσμος βρέθηκε παρόλα αυτά στο κλειστό γυμναστήριο. Όσος και αν ήταν αυτός ο κόσμος, πες μου λίγα λόγια γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι ο κόσμος χαίρει και να στηρίζει. Περιμένουμε και περισσότερο κόσμο βεβαίως. Ναι, αλλά... ήταν πολύ δύσκολη μέρα σήμερα και αγωνιστικά. Ήταν πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι δύσκολη μέρα. Το Σαββατοκύριακο είναι για γήπεδα. Η Κέρκυρα είναι ένα νησί αθλητικό, είτε έχει handball, volley, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όλα. Πιστεύω όμως εμείς θα δείξουμε τον καλύτερό μας αυτό μέσα στη σεζόν, έτσι ο κόσμος θα είναι καλύτερα δίπλα μας μέσα στη σεζόν. Η αρχή λοιπόν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς. Άντε, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 22-22 η Βάπτισμα! Γκολ! Γκολ από τη Βάπτισμα! Τι έκανες κορίτσι μου! Είναι η Βάπτισμα! Δίνει προβάδισμα στο ΒΕΑΚΑ 23-22! Η Κοντούλη αποκρούει! Τι παιχνίδι είναι αυτό! 5 δευτερόλεπτα! 5 δευτερόλεπτα! Τελειώνει η αφιαλτική αναμέτρηση. Ο ΦΕΑΚΑΣ παίρνει την πρώτη του νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Α2 κατηγορίας γυναικών. Λευτέρη Άννα κοντά μας από την ομάδα του Απόλλωνα Σταυρούπολης που ήρθε εδώ στο νησί, προηγήθηκε, έδειξε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Παρόλα αυτά, στα τελευταία δευτερόλεπτα ουσιαστικά έχασε από τον ΦΕΑΚΑ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού στην πρεμιέρα της Α2 κατηγορίας. Τι συγκλονιστικό παιχνίδι ήταν αυτό. Ωραίο όμως. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώσατε. Ωραίο, συγκλονιστικό. Εντάξει, υπήρχαν άτυχες στιγμές και για τις δύο ομάδες. Εντάξει, μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Αυτό σαν δεν. Εκδρομή το είδαμε σήμερα, ήρθαμε έτσι όλοι μαζί. Εννοώ με την καλή την έννοια ότι είναι η απόσταση μακρινή. Μακρινή. Και... ήρθαμε, προσπαθήσαμε να έρθουμε κεφάτι και αποφασισμένοι να παίξουμε. Εντάξει. Τώρα σε αυτή η κατηγορία, ρε εσύ, να που δεν πέφτει καμία ομάδα, υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή λες ότι και να κάνω και να μην τα πω καλά, παρακάτω δεν έχει. Έχετε κίνητρο όμως για να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω. Γιατί όχι, αν κάποια παίκτρια θελήσει να προχωρήσει παραπάνω και το θέλει πραγματικά, φυσικά. Ο στόχος της ομάδας λοιπόν φέτος της δικιά σου ποιος είναι στην κατηγορία? Προσπαθούμε για το καλύτερο και ό,τι προκύψει. Ωραία. Προσπαθούμε και για άλφανα, μακάρι, αλλά ό,τι μπορέσουμε. Ωραία, οικογενειακή υπόθεση είναι η ομάδα, τι είναι? Δεν θα το λέγα τελείως οικογενειακή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πάντως είμαστε μια οικογένεια όλη η ομάδα. Ωραία. Καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. ΦΕΑΚΑΣ Απόλλων Σταυρούπολης. 23-22 τα κορίτσια γελιάζονται. Δεν το πιστεύουν. Χαμός στο κλειστό γυμναστήριο. ΦΕΑΚΑΣ Απόλλων Σταυρούπολης. 23-22. Αλεξάνδρα Κοντούλη σήμερα, τι χαρήκαμε, τι αποκρούσεις ήταν αυτές, τι φοβερή παρουσία ήταν αυτή. Ο ΦΕΑΚΑΣ στην πρεμιέρα της Α2 βρέθηκε ακόμα και πίσω στο σκορ με αρκετά γκολ από τον Απόλλωνα Σταυρούπολης. Γύρισε το παιχνίδι, βρήκε τους ρυθμούς του και κέρδισε με ένα συγκλονιστικό τελευταίο γκολ. Τι παιχνίδι ήταν αυτό, αν είχαμε καρδιά σήμερα δεν έπρεπε να κάτσουμε. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλός αγώνας, ήταν λίγο ζόρικα, αλλά ευτυχώς στο τέλος καταφέραμε και το γυρίσαμε. Τι, εσύ κάποια στιγμή νομίζω βρήκες τα πατήματά σου, βρήκες τον εαυτό σου απίστευτη. Αποκρούσεις, ωραίες. Ήταν πολύ ωραία, εντάξει, μας εψυχούν τα κορίτσια. Ήταν πολύ δυνατός αγώνας. Και ξέρεις τι είδα, ότι οι παίχτες που έχουν έρθει να σας βοηθήσουν από τα Γιάννενα και όλες οι υπόλοιπες, έχετε δέσει το αποτέλεσμα σήμερα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, έχουμε δεθεί πάρα πολύ. Τα κορίτσια είναι απέναντί μας πολύ κομπλέ. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση. Είμαστε σαν οικογένεια πια. Ξεκινήσαμε τον καλύτερο τρόπο. Ναι, νομίζω πιο καλά δεν γινόταν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλή εγώ, συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.